Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ μαζί για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε Καβλάντα, Χόξ και Χάνιμπολ και ξεκινάνε η Καβλάντα μενόμενη. Ο Σοφούλης σκόραρε για 3. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για το Σοφούλη, μιλάμε για έναν παιχταρά. Ξανά ο Σοφούλης, κι άλλο. Μάλιστα, 0-6. Τι παίχτης είναι αυτός πραγματικά. Σε κλέψιμο τώρα για τους Καβλάντα. Σοφούλης, θα πάρει κι άλλο. Ναι, αυτή τη φορά ήταν λίγο τραβηγμένο. Και από την άλλη πλευρά θα βάλουν το πρώτο τους καλάθι Χάνιμπολ. Πολύ ωραία με τον Καραμπά. Παραλίγο να κλέψουν την μπάλα εδώ η Χάνιμπολ. Η μπάλα είναι απ' έξω για τους Καβλάντα Hawks, οι οποίοι έχουν και νέες φανέλες, οι οποίες είναι μουρλιά. Πανέμορφες οι φανέλες των Καβλάντα. Οι Καβλάντα που έχουν κερδίσει ήδη το πρώτο τους παιχνίδι για το Summer League. Απ' την άλλη η Χάνιμπολ δίνουν σήμερα το πρώτο τους μάτς για το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Σοφούλης, πολύ ωραία πάσα. Καταλήγει η μπάλα στον... Κατσιάβη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό για την ομάδα του. Παίρνει εδώ το rebound ο Κατσιάβης από το άστοχο σουτ του Χριστόπουλου. Άστοχο σουτ και για τους Καβλάντα Hawks. Έχει ανέβει τώρα ο ρυθμός, πάει πάρα λίγο πάνω κάτω. Ωραία προσπάθεια του Καραμπά. Δεν μπορεί να σκοράρει. Προσπαθεί και πάλι, παίρνει το rebound. Δίνει μια πολύ καλή πάσα στον Μπελεφάντη, ο οποίος δεν καταφέρνει να σκοράρει από πολύ πλεονεκτική θέση. Ελεύθερο σου τώρα, πολύ άστοχο όμως από τον Κατσιάπη. Αστοχή ο Χριστόπουλος από την άλλη πλευριά. Και Σοφούλης. Σοφούλης ο οποίος έχει 34 πόντους μέσω όρο. Για να καταλάβουμε λίγο γιατί παίκτη μιλάμε. Στόξει ο Βιδάλης σε σουτ. Ξανά από την μπάλα η Χάνιμπολ. Σουτ για 2 ήταν άστοχο από τον Χριστόπουλο. Ένα από τους 3 Χριστόπουλους, τον Χάνιμπολ. Βιδάλης δεν μπόρεσε. Και ξανά η Χάνιμπολ. Με το Δαμουλάκι. Όχι, ο Χριστόπουλος είναι. Ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος. Χριστόπουλος, ωραία προσπάθεια. Στο πλάι ο Γιάννης ο Χριστόπουλος. Τελικά το καλάθι θα μπει. 4-8, 5-50 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε.
Κιάπης μέχρι μέσα, αστοχή. Δεν καταφέρνει να κλέψει ο Τζόρτζης. Εύκολο lay-up, αλλά άστοχο για τους Hannibal. Και τώρα έχουμε foul. Η μπάλα ξανά για τους Atlanta Hawks. Σοφούλης. Άστοχος για τρεις. Σοφούλης παίρνει το screen. Πάει να κάνει λάθος. Γίνεται τελικά το λάθος. Ξανά η Hannibal στο transition. Χριστόπουλος. Πολύ ωραία, καλάθι και φάουλ από τον Καραμπά. Του μοίρασε την μπάλα πολύ ωραία ο Χριστόπουλος. Και σκόραρε εκείνος. Και έχει το δικαίωμα να εκτελέσει και μία ελεύθερη βολή. Στοχή και στη βολή ο Καραμπάς και γράφει το 7-8. Πολύ ωραίο ο Τζόρτζης σκοράρει για τους Ατλάντα. 7-10. Βήματα. Έτσι φαίνεται. Σοφούλης. Τζόρτζης ξανά από το high post. Πάρα πολύ ωραία από το ύψος των βολών. Σκοράρει και πάλι για 2-7-12. Άστοχο το σούτ για τους Hannibal από τον Χριστόπουλο. Σοφούλης στον ευνηδιασμό. Απίθανος. Απίθανος Σοφούλης. 7-15. Και έχουμε το πρώτο time out. Με 3.51 για το τέλος του δεκαλέπτου, 7.15 για τους Καβλάδα Hawks. Επιστροφή για πάλι με Hannibal στην επίθεση. Άλλο ένα άστοχο τρίποδο για τους Hannibal. Σοφούλης. Είναι τρομερή αυτοπεποίθηση με την οποία σουτάρει ο Σοφούλης. Αστόχησε βέβαια εδώ. Hannibal. Με το Χριστόπουλο. Αστοχή. Ο ίδιος το rebound. Βήματα. Παίρνει το φάουλ στην άλλη πλευρά για τους Καπλάντα Χοκς. Άστοχο τρίποντο, αλλά ο Τζόρτζης κάνει μεγάλη δουλειά για τους Καπλάντα. Στο συν 10 οι Καβλάντα Hawks πλέον. Οι Hannibal προσπαθούν με το Χριστόπουλο να παίρνει το σκρίνο του Βαμπουλάκη.
και ο Παπα-Νικολάου θα πάρει το φάουλ, το οποίο είναι χαμηλά. Χριστόπουλος για τρεις. Άστοχος. Και φάουλ τώρα από τους Καβλάντα. Για τους Καβλάντα μάλλον. Συγγνώμη. Τζόρτζης και πάλι. Γρήγορη πάσα, αλλά ο Τζόρτζης είναι και εξαιρετικός στα τελειώματά του. Χριστόπουλος έξω για τον Καραμπά. Αστοχή για τρεις. Την μπάλα έξω για τους Καβλάντα. 7-19. Ωραία άμυνα εδώ. Προλαβαίνει και την μπάλα ο Χριστόπουλος. Δύσκολο τελείωμα, αστόχησε. Σοφούλης. Ωραία πάσα του Σοφούλη. Δεν κατάφερε όμως να σκοράρει ο Βαραμέντες. Τώρα ξανά η Χάνιμπολ στην επίθεση. Γυρνάει η μπάλα, Χριστόπουλος από το πλάι, από μέση απόσταση. Ένα σουτάκι εύστοχο για το 9-19. Πρέπει να σκοράρουν οι Χάνιμπολ, πρέπει να προσπαθήσουν να μείνουν κοντά στο σκορ. Να δούμε τώρα, ξανά ο Χριστόπουλος, το χάνει αυτό. Κακή πάσα εδώ τώρα για το Σοφούλη. Και με αυτόν τον τρόπο χάνει την τελευταία επίθεση η Καβλάντα. Από τον Παπα-Νικολάου απέναντι για τον Χριστόπουλο. Έχει πατήσει γραμμή όμως και δεν κατάφεραν καν να σουτάρουν οι Χάνιμπολ. Σοφούλης σηκώνεται για τρεις. Πρόλαβε ο Τζόρτζης. Αστόχησε ο Σοφούλης το τρίπο. Τον Τζόρτζης πρόλαβε να πάρει το rebound, αλλά αστόχησε εξ επαφής. Τον πίεζε και ο χρόνος. 9-19, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε για το δεύτερο. Δεύτερο ημίχρονο στο δεύτερο δεκάλεπτο, με συγχωρείτε, στο Περιστέρι. Η πρώτη άστοχη επίθεση για τους Χάνιμπολ. Σοφούλης για τρεις ξανά. Δύο. Πατούσε ο Σοφούλης. Δίποντο, αλλά σαν τρίποντο είναι. Από άποψη απόστασης, θέλω να πω για τη δυσκολία του να έχει σκοράρει τόσες φορές από μακριά ο Σοφούλης. Τώρα σκοράρει όμως και ο Χριστόπουλος. Αυτή τη φορά για τρεις. Ο Χριστόπουλος δεν πατούσε. 12-21. Σοφούλης βρίσκει λίγο ελεύθερο χώρο. Αστοχή αυτή τη φορά για τρεις.
με Ραδοχριστόπουλο από την άλλη πλευρά για τους Χάνιμπολ. Πολλά λάθη. Σουτ για τρεις είναι άστοχο. Αλλά οι Καβλάντα Χόκς πιέζουν να κλέψουν την μπάλα στο μισό του γηπέδου. Τελικά καταφέρνουν να την περάσουν οι Χάνιμπολ. Και η μπάλα τελικά είναι για τους Καβλάντα Χόκς μετά από αυτή την καραμπόλα. Σοφούλης κατεβάζει την μπάλα. Σοφούλης προσπίσει στο Χριστόπουλο. Πάει μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να σκοράρει. Παίρνει το ριμπάντο Βαραμέντες από το δικό του άστοχο και καταφέρει να πάρει το φάουλ για δύο ελεύθερες βολές. Κάνει την πρώτη. Βάλει δεύτερη ο Βαραμέντες. Και τώρα κάνει προς την επίθεση. Χριστόπουλος για τρεις. Έρμπολ. Σοφούλης. Πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό. Επιθετικό φάουλ στηρίχθηκε στο Σοφούλη εδώ. Το σούτ είναι μέσα. Το ένιωσε ο Χριστόπουλος αυτό. Πατούσε όμως. Είναι 14-22 το σκορ. Παρά λίγο να κλέψει την μπάλα ο Παπα-Νικολάου. Δεν τα κατάφερε. Δεν προλαβαίνει ο Σοφούλης να σώσει την κατοχή και η μπάλα είναι απ' έξω για τους Χάνιμπολ. Χριστόπουλος για 2, εντελώς αμαρκάριστος, 16-22. Πάσα και 16-22 με την μπάλα για τους Χάνιμπολ και να έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Τα Βλάντα είναι συγκέντρωτη τώρα στα τελευταία λεπτά. Χριστόπουλος μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ, απίστευτη ενέργεια. Φανταστική διείσδυση από Χριστόπουλο. Βάζει ένα τρομερό καλάθι, παίρνει και το φάουλ για το 18-22 και μία βολή, time out 6-13 πριν το φινάλι του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Από το time out για μία βολή του Χριστόπουλου. Τη βάζει ο Χριστόπουλος. Και έχουμε το 19-22, έχουν επιστρέψει για τα καλά τώρα οι Χάνιμπολ. Σοφούλης για τρεις, άστοχος. Ζητάνε φάουλ
Δεν το παίρνουν οι Hannibal, αλλά το rebound το παίρνει ανενόχλητος από το άστοχο, από το άστοχο σουτ του Χριστόπουλου ο Καραμπάς και σκοράρει. Άστοχος ξανά ο Σοφούλης για τρεις. Ωραία πάσα. Αχ, κακή. Ο Χριστόπουλος δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα ήταν ένα πολύ ωραίο καλάθι και θα περνούσε και μπροστά η Hannibal. 21-22 το σκορ. Εύστοχο σου τώρα μετά από ώρα για τους Καβλάδα Hawks με το Βαραμέντε να κάνει ένα ωραίο σούτ από μέσα απόσταση. 21-24. Για τρεις άστοχος ο Μελεφάντης. Στο Φούλης μέχρι μέσα φάουλ για δύο βολές. Έχασε και τις δύο βολές ο Σοφούλης, αλλά η μπάλα είναι ξανά για τους Καβλάντα. Δύσκολη ενέργεια και δεν καταφέρει να σκοράρει ο Βαραμέντες. Transition παιχνίδι για τους Hannibal. Η μπάλα είναι για τους Hannibal. Μετά τον μπλοντζόν του Χριστόπουλου. Μελεφάντης δίστασε για τρεις, Χριστόπουλος ξανά για Μελεφάντη. Τώρα είναι ολομόναχος, θα το πάρει, θα το βάλει. 24 όλα. Περνάει ο Σοφούλης. Μέχρι μέσα. Δεν δίνεται φάουλ. Rebound, αστοχή ο Τζόρτζης και ο Σοφούλης ξαναπαίρνει την μπάλα. Στάρει τώρα για τρεις, αστοχή. Σοφούλης είναι άστοχος στο δεύτερο. Ωραία προσπάθεια από τον Καραμπά για δύο. 26-24 και τώρα μπροστά η Hannibal. Απίστευτο πως έσωσε την μπάλα. Τρομερό πως σώθηκε η μπάλα. Ο Δαμουλάκης πεσμένος. Θύμισε κάτι από κρούσεις του Λαρετζάκη, αν τις έχετε δει. Χριστόπουλος πάλι από μέσα απόσταση. Άλλο ένα καλάθι, 28-24. Και οι Hannibal έχουν πλέον το momentum για τα καλά. Έχουν βρει ρυθμό. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι Καβλάντα. Φάουλ μπροστά και εδώ. Άλλης τώρα πήρε το φάουλ ξανά από τον Καραμπά. Δύο συνεχόμενα φάουλ από τον Καραμπά και περνάει έξω καθώς έχει τρία. Πολυβάς.
Τζόρτζης. Δεν μπορεί να βρει το Σοφούλη και στον ευνηδιασμό η Χάνιμπολ. Ο Χριστόπουλος πήγε για τον lay-up, αλλά έκανε ένα τρομερό chase down block εκεί ο Τζόρτζης, που έτρεξε με όλη του τη δύναμη και έκανε μια τρομερή τάπα. Επαναφορά, ωραίο το τελείωμα του Χριστόπουλου, άστοχο. Σοφούλης. Και έχει βρει την μπάλα από Παπα-Νικολάου, είναι για τους Καβλάντα. Ωραία η διείσδυση, ο Τζόρτζης αστοχή σε ελεύθερο σουτ, Σοφούλης, όχι. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ πάνω στο Βιδάλι από τον Μπελεφάντη, ο οποίος ορκίζεται ότι δεν το έχει κάνει. Αστοχή ο Βιδάλι στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη, ο Τζόρτζης έχει μπει γρήγορα μέσα στη ρακέτα και η μπάλα είναι για τους Χάνιμπολ. Σουτ για τρεις από πολύ μακριά, υποπίεση ο Χριστόπουλος. Airball, την μπάλα για τους Καβλάντα. Σοφούλης για τρεις, πάλι άστοχος. Και από την άλλη μεριά, πολύ εύκολα για δύο πόντους ο Χριστόπουλος, ο Δημήτρης, για το 30-24. Πολύ μεγάλο σερί από τους Καβλάντα, οι οποίοι αν θυμάμαι κάποια στιγμή χάνανε 22-12, δηλαδή κάνανε 18-2 σερί. Τώρα βάλανε ένα καλάθι οι Καβλάντα, έχουνε και την μπάλα και πάει μέχρι το Λέια. Βεβαίως ο Βιδάλης. Κανείς δεν μαρκάρει εκεί τον Παπα-Νικολάου. Σηκώνεται με δεύτερη προσπάθεια και σκοράρει για 2-32-28. 45 δεύτερα για το φινάλε του ημιχρόνου. Σοφούλης, double team. Η πάσα απέναντι. Και τελικά μπαίνει το καλάθι. Διαφορά 5 δευτερολέπτων στα δύο ρολόγια, θα μείνουν λίγα δευτερόλεπτα για τους Καβλάντα. Χριστόπουλος, κακή πάσα. Και η τελευταία επίθεση θα είναι για τους Καβλάντα, αφόξουμε 10,5 στο ρολόι. 32-30 το σκορ. Στέλνει στις βολές. Με 2,6 να απομένουνε, κακό φάουλ. Στο 10 είναι.
Πολύ κακό. Σουτ αυτό που είδαμε έσπασε το σήμα της Πειραιός πάνω εκεί στο ρολόι. Δεν πειράζει, προχωράμε. 32-30 το σκορ του ημιχρόνου. Έχουν μειώσει, έχουν περάσει μάλλον μπροστά πλέον Hannibal και η Καβλάντα Fox ψάχνουν τον καλό σοφούλη. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, έχουμε χάσει σχεδόν 2 λεπτάκια. 34-37 το σκορ, έχουν ξαναπεράσει προς τα Καβλάντα Fox. Με ένα τρίποδο πριν από λίγο του Σοφούλη στο transition. Ωραία, Χριστόπουλος για 2, 37. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Πολύ σοχή. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, απλά ειδοποιηθήκαμε από την αστυνομία να μαζέψουμε τα αμάξια μας. Καλό τρίποδο, 36-40. Ειδοποιηθήκαμε να μαζέψουμε τα αμάξια μας γιατί ο Ατρόμητος που παίζει δίπλα έχει μάτς σήμερα. Μέση, τι ρε. Γι' αυτό η καθυστέρηση. Δύσκολη προσπάθεια τον Μπελεφάντη, δεν υπάρχει φάουλ. Ωραία, ο Τζόρτζης σοου. Κακό τελείωμα, θα μας συνηθίσει σε τέτοια ο Τζόρτζης σήμερα. Για τρεις το σούτ είναι εύστοχο από τον Χριστόπουλο. 41-40. Και κλέψιμο τώρα για τους Hannibal με τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Και από την άλλη πλευρά ο Καραμπάς προσπάθησε, τελικά πήρε το φάουλ. Μπελεφάντης δίστασε να σουτάρει, Χριστόπουλος για τον έτερο Χριστόπουλο. Όχι, και η μπάλα είναι για τους Καβλάντα Fox. Εκεί με στη ρακέτα των Hannibal δεν καταφέραν να σκοράρουν οι Καβλάντα. Και απ' την άλλη κάνει δύο καλάθια ο Καραμπάς, αλλά βάζει το τρίτο για το 43-40. Σοφούλης για τρεις, άστοχος. Για το 45-40, 5 λεπτά για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
Χάνιμπολ πλέον σε ρόλο οδηγού για τα καλά. Σοφούλης αστοχή και πάλι για τρεις. Καβράντα Φόξ συνεχίζουν να είναι άστοχοι από μακριά. Ελεφάντης, ωραία για τον Καραμπά. Ωραίο καλάθι με μια spin move εκεί. 47-40, οι Χάνιμπολ αρχίζουν να παίρνουν και διαφορά πλέον. Περνάει ωραία ο Σοφούλης. Δεν καταφέρει να σκοράρει όμως. Πολύ ωραία απάντηση στο Χριστόπουλο, το χάνει ο Χριστόπουλος. Σοφούλης περνάει, πάει μέχρι μέσα. Δεν παίρνει φάουλ. Παραλίγο το τρέψου. Τελικά η μπάλα είναι έξω για τους Χάνιμπολ. Time out. Επιστροφή από το time out. Χάνιμπολ στην επαναφορά. 4-3. Θα βρουν ένα ελεύθερο σουτ. Και όχι απλά θα το βρουν, θα το βάλουν κιόλας με τον Δημήτρη Χριστόπουλο. Θα σκοράρει για 2-49-40. Πάλι τώρα στο Σοφούλη. Ξανά στους Χάνιμπολ, 49-40, τώρα μπορούν να πάρουν και την ψήφια διαφορά πλέον οι Χάνιμπολ. Παπα-Νικολάου, ωραία πάσα Χριστόπουλος, δεν το βάζει. Σοφούλης για τρεις, άστοχος. Πάρα πολύ άστοχος ο Σοφούλης σήμερα. Και άλλο ένα καλάθι για τους Χάνιμπολ με τον Καραμπά στο transition. 51-40. Κολυβάς για τρεις. Ναι. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, παραλίγο να μπει από τον Χριστόπουλο Δημήτρη. Κολυμπάς. Σοφούλης για τρεις. Ούτε αυτό. Παπα-Νικολάου παίρνει το φάουλ από τον Κολυβά που έπαιξε λίγο παραπάνω θετικά εκεί άμυνα. Καραμπάς για τρεις, άστοχος. Κολυβάς, Σοφούλης. Πάλι για τρεις. Πάλι άστοχος. Yeah.
3-3, άστοχο από τον Χριστόπουλο. Κακή φάση. Παναγκολάου για 3. Μέσα από Παναγκολάου. 54-43. Έχει εδρεωθεί η διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Σοφούλης. Μάλλον το στάρι, ναι. Όχι. Μια ολόκληρη επίθεση για τους Καβλάντα. 15 δεύτερα τώρα. Σοφούλης απέναντι, ωραία η προσποίηση, ωραίο και το καλαθάκι από τον Κασιάπη. Μετά το λάθος. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Κολυβάς. Τώρα δεν ξέρω αν έχει λήξει ο χρόνος, δεν έχει λήξει. Τέλος 10 λεπτού. Δεν ξέρω τώρα τι έχει δοθεί. 54-45. Επιστρέφουμε για το τέταρτο. Λοιπόν, το φάουλ τελικά δεν είναι εκτός χρόνου από ό,τι κατάλαβα που δόθηκε πριν. Και το σκορ παραμένει 54-45. Λοιπόν, ο Σοφούλης έχει, κρατηθείτε, 4 στα 26 τρίποντα. Έχει σουτάρει 26 τρίποντα. Ούτε ομάδες δεν κάνουν τόσο ολόκληρες. Προσπάθεια ήταν άστοχη. Δεν είχε την ίδια κατάληξη προσπάθειά του με τον Παραμέντε νωρίτερα, αφού το έβαλε. Έκανε το 56-45, 56-47 τώρα από τον Τζόρτζι. Παραλίγο το κλέψιμο τώρα από τους Καβλάντα Χόκς. Χριστόπουλος δίνει την μπάλα μέσα, την ξαναπαίρνει, άστοχο σου για 2. Σοφούλης, πολύ καλή πάσα στο Τζόρτζι, λέει απ. 56-49. Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά, όλα παίζονται. Χριστόπουλος για 3, μέσα! 59-49, Χριστόπουλος είναι καταπληκτικός σήμερα, Σοφούλης. Και αυτός για 3. Αστοχή. Ο Μπελεφάντης για 3, όχι. Κατσιάπης. Τζόρτζης για 3, όχι. Και το Δημήτρη Χριστόπουλο ελεύθερος για 2 μέσα. 61-49. Δεν παίζουν να μείνουν καβλάντα Fox και έτσι δύσκολα θα επιστρέψουν.
7,5 λεπτά για το φινάλε, ο Φούλης. Χατσιάπης, ελεύθερος ο Κολυβάς για 3 άστοχο. Rebound. Δεν καταφέρει να σκορέρει ο Βαραμέντες. Ξανά τώρα πάλι άστοχος. Κολυβάς θέλει φάουλ, δεν παίρνει φάουλ. Άστοχος ο Καραμπάς, ξανά, όχι, και φάουλ τώρα πάνω στον Βαραμέντε. Το γαμουλάκι έχει χτυπήσει ο Βαραμέντες. Για τους Καβλάντα Fox, 61-49 το σκορ. Ωραία πάσα του Σοφούλη. Φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Είχε ευκαιρία ο Βιδάλης. Θα εκτελέσει δύο βολές. Βιδάλης προσπαθεί ο Τζότζης για το rebound, δεν μπορεί. Χριστόπουλος κατεβάζει. Χριστόπουλος πάσα για τον Καραμπά. Ωραία βγαίνει η μπάλα για το ελεύθερο. Πλην άστοχο σου του Γιάννη Χριστόπουλου. Άστοχος τώρα και ο Κώστας Χριστόπουλος. Πάρα πολύ ωραίο ο Βιδάλης, αφήνει στον Τζόρτζι και εκείνος κάνει το 61-51, 6 λεπτά για το φινάλε. Άστοχο το σούτ του Καραμπά για 2, η μπάλα για τους Καβλάντες. Μπει ο Γιάννης Χριστόπουλος στη θέση του Δαμουλάκη. Πήγε μέχρι μέσα και πήρε πάλι δύο δεύτερες βολές ο Βιδάλης. Αστοχή. Σε πάλι ο Βιδάλης. Και τώρα Χριστόπουλος για Χάνιμπολ. Καραμπάς, άστοχος. Χατσιάπης στο rebound. Έχει χτυπήσει ο Βιδάλης. Ο Βιδάλης κι άλλο άστοχο από το Σοφούλη. Κλέβει ο Κατσιάπης πολύ ωραία και βάζει το καλαθάκι με ταμπλό. 61-53, προσωπική φάση του Κατσιάπη. Ωραία η πάσα, δεν πέρασε στο Λεδοχριστόπουλο και κλέβει ο Τζόρτζης. Κατσιάπης φάουλ.
Μέσα η πρώτη από τον Κατσιάπη. Μέσα και η δεύτερη, 61-55, 4-40 για το τέλος. Χριστόπουλος, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Για το 62-55, 63-55. Σοφούλης ούτε μολές. Σε πολύ κακή μέρα ο Σοφούλης, ο ηγέτης των Καβλάντα. Έβαλε τώρα μια βολή, 63-56. Πάντης, δύσκολη προσπάθεια, rebound του Κατσιάπη. Βάζει ο Κατσιάπης, ο Φούλης. Θα βάλει ένα, όχι. Μεγάλη πάσα για τον Χριστόπουλο. Σκοράρει και πάλι. Φανταστικός ο Χριστόπουλος σήμερα. Τζόρτζης. Πάει μέχρι μέσα κόβεται. Σοφούλης. Όχι. Κάνει μπολ, έχουν ευκαιρία πάλι τώρα η Καβλάντα. Τζόρτζης μέσα. 65-58. 3 λεπτά για το τέλος, μειώνονται τα περιθώρια. Πρέπει να βγάλουν άμυνση η Καβλάντα Hawks. Χριστόπουλος για 3, μέσα! Νομίζω εδώ το τελείωσε ο Χριστόπουλος. 68-58. Σοφούλης. Άστοχος. Νομίζω τελείωσε. 2-45, στους 10 η διαφορά. Δεν δείχνει το μας να γυρνάει. Βλέπουμε τώρα η Καβλάντα. Σοφούλης ξανά. Ούτε τώρα. Τζόρτζης στο rebound. Προσπάθεια, άστοχος. Χριστόπουλος στον Καραμπά, μέσα. 70-58. Όλα έχουν τελειώσει. Μένει να δούμε το τελικό σκορ. Άστοχος ο Τζόρτζης, Χριστόπουλος, πάω. Άστοχο, Τζόρτζης στο rebound. Τρέχει μέχρι την άλλη πλευρά. Αστοχή, Σοφούλης. Να το, το βάλε ο Σοφούλης μετά από άπειρες προσπάθειες. Αλλά τώρα δεν έχει σημασία, 72-61. Καραμπάς βάζει άλλο ένα καλάθι, 74-61.
Φάουλ από τον Τζόρτζι. Τριάντα εφτά δευτερόλεπτα μένουνε. Βάζει και ο Δαμουλάκης ένα καλάθι τώρα. 76-61 το σκορ. 15 δεύτερα, το μάτς τελειώνει. Σοφούλης. Άλλο ένα άστοχο. Τέλος, 76-61, αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Οι Hannibal κερδίζουν με 15 πόντους διαφορά τους Cavalada Hawks και κάνουν την πρώτη τους νίκη στο Summer League. Καλή συνέχεια σε όλους.